Μια μέρα όταν πήγα στο βουνό και είδα μια φωλίτσα εγκατελειμμένη πέρδικας, επειδή γνωρίζω από αυτά, σας λέω επειδή είμαι κυνηγός, την είδα παρατημένη και περίμενα να έρθει η μητέρα, της είχα κρυφτεί, αφού δεν είδα ότι δεν ήρθε, μάλλον την είχε φάει γεράκι. Γιατί από παλαιότερους ξέρω ότι το γεράκι την παραμονεύει την πέρδικα και την τρώει, ειδικά όταν είναι σε περίοδο που έχει τα αυγά της. Λοιπόν, τα πήρα αυτά τα αυγά και τα έβαλα σε αυτή την κοτούλα. Τα έβαλα σε αυτή την κοτούλα και της είχα βάλει 13 αυγά και έβγαλε 10 περδικόπουλα. Είναι άγρια τα περδικόπουλα αυτά, δεν είναι τα ήμερα, είναι τα βουνίσια επάνω. Και τώρα τα έχω εδώ πέρα ελεύθερα, αυτά θα μεγαλώσουν τώρα λίγο ακόμα και θα πάω να τα αφήσω επάνω εδώ στο βουνό που τα βρήκα. Πιστεύω να μην τα φάει κάποιο γεράκι όπως έφαγε τους γονείς τους. Πάλι μεγάλη ζημιά στην πέρδικα κάνει και ο κυνηγός. Επειδή παντού νομίζω ότι είναι είδος που εξαφάνισε η πέρδικα, να γινόταν μια οικολογική δραστηριότητα να μην χαθεί το είδος της πέρδικας, γιατί είναι είδος που εξαφάνισε. Αυτό τώρα είναι ένα περδικόπουλο 10 ημερών ακριβώς. Ορίστε, να το. Ήδη έχει αναπτύξει το φτέρωμά του και μπορεί να πετάξει όχι σε μεγάλη απόσταση, αλλά τώρα που θα δείτε, θα το αφήσω εγώ έτσι περίπου στο 1,5 μέτρο ύψος, πώς θα πετάξει τώρα. Ορίστε. Άνετα.